Έχω άγχος. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πώς να σας λέω για τη συνέντευξη? Πώς? Πώς να σας λέω? Δεν ξέρω, μάτια μου. Να σας λέω κύριε Πάρη για τη συνέντευξη. Κύριε Πάρη για τη συνέντευξη. Χωρίς συνέντευξη θα μιλάς μπαμπά. Εντάξει. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην Ιερά Οδό. Ξεκινάτε το Σάββατο μαζί με τη Μελίνα Σλανίδο και το Σταβέντο. Ναι. Θέλω να μου πείτε τι σας κέρδισε σε αυτή την ιδέα και είπατε το ναι. Πρώτα απ' όλα η ιδέα είναι δική μου. Τα παιδιά είπαν ναι. Συμφωνήσανε αυθόρμητα και με χαρά. Οπότε άμα ξεκινάς έτσι, είναι και όμορφα, ξέρεις. Και μέσα σου και έξω. Αυτό φαίνεται να το ξέρεις στη δουλειά μας που κάνουμε. Όταν είσαι ευχαριστημένος, λένε το καλό πρόγραμμα ξεκινάει από τα καλά καμαρίνια. Οπότε, εδώ τα έχουμε εξασφαλισμένα τα καλά καμαρίνια και τις καλές σχέσεις των ανθρώπων. Θα ραπάρετε. Έλα ρε, χαζό. Θα ραπάρω. Ξέρω εγώ από αυτά. Αλλά εκεί με το κάποια στιγμή βρισκόμαστε και κάτι γίνεται. Μουσικά, ενώ θα ραπάρω. Τώρα τι κάνω τώρα. Και τώρα ραπάρετε. Ραπάρω. Όλοι μας ραπάρω. Το προηγούμενο που κάνατε ήταν στο Κατράκιο για 2 μέρες που έγινε χαμός. Το είδαμε όλοι από κοντά και είχατε κάνει και συναυλίες στην Αμερική πριν από αυτό. Έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ ανά τον κόσμο για τις συναυλίες που έχετε κάνει. Τον έχετε γυρίσει στον κόσμο. Έχετε ταξιδέψει ποτέ για αναψυχή? Ναι, ναι. Μια φορά πήγα στη Ρώμη και πέρασα υπέροχα. Αφού το ξέρεις, γιατί με ρωτάς? Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, να μάθει και ο κόσμος. Δεν είμαι ιδιαίτερα φίλος των ταξιδιών. Μ' αρέσει ο Πύρος στην Πάρο. Το ξέρω. Το ξέρεις. Να ψαρεύω. Οι εκδηλώσεις θαυμασμού στο εξωτερικό είναι διαφορετικές από αυτές στην Ελλάδα. Αγάπη μου, όχι, γιατί ο Έλληνας όπου και να πάει είναι Έλληνας. 100 χρόνια να μείνει σε μια... Ξεχωρίζει αμέσως μια πατρίδα. Πατρίδα του είναι η Ελλάδα πάντα. Και το πιθανό καλύτερη πατρίδα του κόσμου είναι η Ελλάδα. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου? Να πάμε στην Πάρο, γιατί είπατε ότι εκεί σας αρέσει. Να πάμε. Εκεί σας αρέσει να πηγαίνετε από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτήν θα επιλέγετε. Ναι, εσένα δεν σας αρέσει. Μ' αρέσει. Το ξέρετε. Ξέρω, είπατε κάτω στη συνέντευξη τύπου ότι είναι νωρίς σήμερα που ήμασταν εδώ 12.30. Εγώ όμως ξέρω ότι ξυπνάτε από νωρίς στην Πάρο. Πάρα πολύ, και εδώ ξυπνάμε. Τι, ποιο είναι το πρόγραμμα στην Πάρο, η καθημερινότητά σας, την οποία αγαπάτε τόσο πολύ και δεν θέλετε να την αποχωρίζεστε? Ότι μπορώ να πιω το καφεδάκι μου και να βλέπω το απέραντο γαλάζιο που λένε. Δεν με νοιάζει στην πλάτη μου τι υπάρχει, γιατί κοιτάζω μπροστά τη θάλασσα. Γιατί είναι οι φίλοι μου εκεί, γιατί έρχεστε όλοι εσείς και με προσέχετε, με αγαπάτε. Γιατί με λίγα λόγια μπορεί να είμαι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές έξω στη στεριά, αλλά ταξιδεύω πολύ. Ταξιδεύει το μυαλό μου πολύ. Και μπορώ να κάτσω σε ένα βράχο, σε μια καρέκλα, οπουδήποτε και να αφήνομαι. Ξέρω, τα έχεις δει, γιατί στα λέω. Α, τρίτα για τον κόσμο. Εντάξει. Το ψάρεμα σας ηρεμεί. Ταξιδεύει. Και όμως τα πιο πολλά τραγούδια τα έχω γράψει ψαρεύοντας. Ζεις στιγμές που αξίζει ακόμα και να πεθάνεις εκείνη την ώρα. Θα με θυμηθείς όταν πια θα... Σας
είχε αδυναμία η μητέρα σας και είχατε και εσείς αδυναμία στη μαμά σας. Τι μάθατε από τη μητέρα σας, τι μάθημα σας έδωσε η μαμά σας και τι ο μπαμπάς σας που δεν ξεχνάτε ποτέ? Κοίτα να σου πω κάτι. Η μάνα μου με έμαθε την πειθαρχία. Ήταν αυστηρή η κύρα Μαρουσό. Από τον πατέρα μου πήρα την υπομονή του που είχε. Και μεγάλη υπομονή. Και θυμάμαι που έλεγε ότι δεν κερδίζεις τίποτα με το να τσακώνεσαι. Πάντα θα κερδίζεις με το να λες λιγότερα. Πώς αισθάνεστε που προχωράτε στην Πάρο, εκεί όπου μεγαλώσατε, στον παραλιακό αυτοδρόμο που φέρει το όνομά σας τώρα? Περισσότερο μου αρέσει που λέει Βαρθακούρη παρά που λέει Πάριος. Κάθε βράδυ η κυρία Μαρσό και ο Καπταχαραλάμπης είναι αγκαζέ και περνάνε την παραλία. Το να δουν Γιάννη Πάριος δεν λέει τίποτα για αυτούς. Ο Γιάννη Βαρθακούρη κάτι λέει, λέει πολλά. Ε, μεθαύριο θα πηγαίνει και ο γιος σαν Γιάννης Βαρθακούρης και θα κοιτάει αυτός ο παππούς μου. Και το γεγονός ότι πηγαίνετε και πίνετε το κρασάκι σας στο μπαρ, το οποίο παλιά ήταν το σπίτι σας, πώς σας κάνει και αισθάνεστε? Συγκίνηση. Γέρνω το κεφάλι μου πίσω σαν να γίνω στο κρεβάτι μου που κοιμόμουν. Μόνο τώρα που είναι πολύ ωραίο μέσα. Τότε ήταν ούτε κουβέρτα να σκευαστούμε. Ωστόσο, μου έχετε πει ότι έχετε υπέροχα παιδικά χρόνια να θυμάστε, παρόλο που ήταν επιφυλακτικά. Ναι, δεν έχω παράπονο. Τι είναι αυτό που το έκανε υπέροχο? Η άγνοια. Όσο περίοδος φαίνεται. Η άγνοια ότι υπάρχει πολυτέλεια. Τα παιδιά σας μεγάλωσαν έχοντας τα πάντα σε αντίθεση με εσάς και πιο πολύ από τα πάντα. Και όταν λέω τα παιδιά, είναι όλοι οι συνομιλίες. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το πάντα. Ό,τι και να κάνεις, κανείς, όσα και να κερδίζει, δεν μεγαλώνει η μπριζόλα του αγάπη. Η ίδια είναι, μπορεί και να τον πειράζει κιόλας. Δεν ξέρω έναν άνθρωπο που έκανε και πρόλαβε να τα χαρεί. Κανέναν. Εκεί που κάθονται φεύγουν. Τα παιδιά σας, τέσσερα τον αριθμό, τι θαυμάζετε στον καθένα ξεχωριστά, θέλετε να μας πείτε? Ακριβώς επειδή είναι ξεχωριστή ο καθένας. Αυτό θαυμάζω. Δεν είναι ξεχωριστός το κάθε παιδί μου, είναι ξεχωριστό. Αλλά αγαπάω κάτι πάρα πολύ που είναι κοινό και για τους τέσσερις. Ότι βγήκαν καλοί άνθρωποι. Ούτε αλήτες, ούτε... Εσύ ξέρεις καλύτερα. Το ξέρω. Εσύ το ζεις. Βγήκαν καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Τόσο πολύ που τα ζηλεύω. Τι σας κερδίζει σε έναν άνθρωπο και τι σας αποθεί σε έναν άνθρωπο? Στους ανθρώπους μου αρέσει να είναι ταπεινοί. Μ' αρέσει η αληθινή αγάπη και ο έρωτας ακόμα. Είναι όταν αγαπήσει και ο ένας του άλλου τις ατέλειές του. Δεν μ' αρέσει ο άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η εικόνα του μόνον και ξεχνάει την ψυχή του. Οι γυναίκες έχουν εκφράσει το θαυμασμό τους απέναντί σας με ακραίους τρόπους? Είπαν ακραίους τρόπους, δεν είμαι ο Σάκης που στριγκλίζουν, που τραβάνε... Όχι, αλλά να σας κυνηγήσει επίμονα, να... Α, ναι, μου έχει τύχει, ναι. Σας ενοχλούσε ή σας άρεσε? Δεν έχω καθίσει, ναι, δεν με απασχόλησε ποτέ αυτό. Δηλαδή, το μόνο που με απασχόλησε είναι... Για τον Μπάριο ή για τον Γιάννη. Σου λέω ότι είμαι τυχερός άνθρωπος. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή μου. Μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά η ζωή. Μου φέρεται ακόμα καλά. Και για να κλείσουμε την κουβέντα, η απόδειξη είσαι εσύ ότι... Μου στείλει και καλά παιδιά.
σας αγαπάμε. Τι would you like? Μια πάρα πολύ τρυφερή και συγκινητική κουβέντα. Τζίνα, σε ευχαριστώ.